Τρεις μήνες πριν την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν, επαγγελματίες στην Αγία Πελαγία που έζησαν τον απόλυτο τρόμο στη φωνική πλημμύρα του περασμένου Οκτωβρίου προσπαθούν να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Το δίνει η κάμερα. Αυτό δίνει η κάμερα, τα δικά μου λόγια περιπτεύουν. Έχει γίνει κάτι. Όπως βλέπετε δεν έχουν γίνει πάρα πολλά. Καθαρίζανε. Εσύ. Δεν θα είναι η Αγία Πελαγία όπως ήταν. Απλώς θα έχουν λείψει, θα έχουν. Και οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να δουλέψουν την καινούργια σεζόν όσο πιο σωστά γίνεται. Με βαριά καρδιά θα ανοίξετε φέτος, έτσι. Με βαριά δεν είναι τίποτα. Με βαριά δεν είναι τίποτα. Πάθαμε μεγάλη ζημιά από την πλημμύρα. Οι αποζημιώσεις ακόμα δεν έχουν έρθει και δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Από την πρώτη αρρωγή, όχι δεν πήγανε, ήταν τα πρώτα χρήματα που πήραμε, αυτά τα 6.000, τα οποία δεν έφτασαν για τίποτα. Κάτι εμπορεύματα που καταστράφηκαν, τα πήρε η πλημμύρα, αυτά τα πράγματα, πότε θα αποζημιωθούν και εντάξει πρέπει να ψωνίσουν κιόλας. Αυτά έχουν μείνει πολύ πίσω. Προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τα μαγαζιά τους, καθώς πέρα από τα χρήματα της πρώτης αρρωγής των 6.000 ευρώ, δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις και την αποκατάσταση των ζημιών, για τις οποίες εκτιμούν ότι θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις, όπως συνέβη σε άλλες πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Οι περισσότεροι προσπαθούν τώρα να φτιάξουν τα μαγαζιά τους. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει, τα έξοδα είναι πάρα πολλά, διότι, όπως ξέρετε, πήραν μόνο την κρατική αρρωγή τα 6.000, τα οποία δεν φτάνουν. Για δείγμα, αλλά εντάξει, τουλάχιστον ήταν μια ανάσα τουλάχιστον για τις γιορτές. Ευελπιστούμε να γίνει σύντομα και η αποζημίωση για να μπορέσουν να ξεκινήσουν, διότι η τουριστική σεζόν ξεκινάει ήδη σε τρεις μήνες. Πέρα από το καθάρισμα που κάνανε με αυτό που είχαμε το χειμώνα, την πλημμύρα που είχε γίνει εδώ το χειμώνα, δεν βλέπω να γίνεται κάτι άλλο. Για μένα ό,τι ήταν πέρυσι θα είναι και φέτο. Απλά στενοχωριέμαι με την κατάσταση την όλη εδώ. Γιατί οι πελάτες μου και οι κάτοικοι και εμείς που κατεβαίνουμε και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε, δυστυχώς στενοχωριόμαστε. Και θέλουμε να βελτιωθούν. Επαγγελματίες τονίζουν την ανάγκη το κράτος να σκύψει στην Αγία Πελαγία, ώστε πέρα από τις αποζημιώσεις να τρέξουν και τα αντιπλημμυρικά έργα. Πιστεύω τώρα ότι αν προχωρήσουν, αλλά μην περιμένουμε και γρήγορα αποτελέσματα. Αυτά είναι χρονοφόρα. Μέχρι στιγμής έχει γίνει μόνο ο καθαρισμός, όπως ξέρετε, στα ποτάμια που έγινε η πλημμύρα. Δεν έχουν γίνει κάποιες άλλες παρεμβάσεις. Έχουμε μείνει ακόμη στις υποσχέσεις. Νιώθουν πικρία, καθώς, όπως λένε, δεν αντικρίζουν έργα που θα βελτιώσουν την γενικότερη εικόνα στο τουριστικό θέρετρο, όπου κάτοικοι και επαγγελματίες δεν κρύβουν την ανησυχία τους στο ενδεχόμενο εκδήλωσης νέων πλημμυρικών φαινομένων. Δυστυχώς, ακόμα περιμένουμε, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Πιστεύαμε ότι ήδη θα είχαν ξεκινήσει κάποια έργα εδώ, ειδικά με αυτό το κανάλι που μας έκανε τη ζημιά φέτος, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Είναι δύο μήνες, δυόμιση περίπου ακόμα για να ανοίξει η σεζόν, φέτος είναι πιο νωρίς. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Δεν ξέρουμε μήπως κάνει και μια βροχή, μήπως έχουν καμιά πλημμύρα πάλι. Παράλληλα, ζητούν να σκεπαστεί το αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο μετατράπηκε σε ποτάμι στη φωνική πλημμύρα, μέχρι ότου δρομολογηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Κατά την άποψή μας, και το ζητάμε και όλοι, να σκεπαστεί είτε με σχάρες, να μην υπάρχουν πλέον τα κάγκελα που δημιούργησαν όλη αυτή την καταστροφή, και να μην φαίνεται, να μην είναι η κακή εικόνα αυτή που. Γιατί ούτως ή άλλως αυτό είναι για τα όμβρια. Ακόμα και στο πρόβλημα της διάθεσης των λιμάτων της Αγίας Πελαγίας καταγράφονται καθυστερήσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει γίνει ακόμα η δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού. Εκεί ήταν οι δεξαμένες, ναι. Το οποίο δεν ήταν στεγανοποιημένες. Τώρα λοιπόν που έχουν τελειώσει, περιμένουν να κάνουν μια δοκιμή, να στείλουν τα λίματα πάνω και μετά θα αρχίσουν να συνδέονται οι άνθρωποι.